Θα επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό τώρα. Η Μαρία Ρόνη στην σύνδεσή μας. Ο σεισμός στην Τουρκία και τη Βόρεια Συρία, Μαρία, ενισχύει τον κίνδυνο μετανάστευσης. Ναι, στη σκιά του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία, σε περιοχές όπου φιλοξενούνται πολλοί Σύριοι πρόσφυγες, έγινε χθες η συζήτηση για το μεταναστευτικό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η συζήτηση κράτησε μέχρι αργά. Οι φόβοι για ένα νέο μεταναστευτικό κύμα θα συζητηθούν και εκτενέστερα σε ένα επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προς το παρόν, πάντως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν να κάνουν πιο αυστηρά τα μέτρα για την μετανάστευση, να πάρουν πιο αυστηρά μέτρα για να μειωθούν οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζουν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθούν οι επιστροφές των παράτυπων μεταναστών πίσω στις χώρες τους. Και για πρώτη φορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου κάνουν λόγο για δυνατότητα χρηματοδότησης υποδομών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, κάτι το οποίο υπονοεί και συνοριακούς φράχτες. Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής ικανοποιούν πλήρως την ελληνική κυβέρνηση, μαθαίνουμε, διότι ικανοποιούν τις βασικές ελληνικές θέσεις. Πρώτα απ' όλα το θέμα χρηματοδότησης υποδομών στα εξωτερικά σύνορα. Επίσης αναγνωρίζουν ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί ευρωπαϊκές λύσεις. Και επίσης αναγνωρίζουν την ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα. Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρονται σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα και επίσης χαιρετίζουν τις προσπάθειες των χωρών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Τέλος, καταδικάζουν τις προσπάθειες εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού για πολιτικούς λόγους. Όλα αυτά ικανοποιούν τις θέσεις της Ελλάδας.